Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε και θεσμικά στον Ταγί Περντογάν ότι η λύση για τη δημιουργία δύο κρατών στην Κύπρο ούτε συζητείται, ούτε είναι αποδεκτή από Αθήνα και Λευκοσία. Our commitment to Cyprus' sovereignty, territorial integrity and a solution of one state based on a bizonal bicommunal federation is steadfast. It's a matter of credibility and determination to defend the core values and principles upon which the United Nations are based. Στον αντίποδα, ο Τούρκος πρόεδρος δεν βλέπει άλλη λύση, καθώς όπως είπε, όλες οι άλλες είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Η αναγνώριση της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου ως ανεξάρτητου κράτους είναι το μόνο βήμα, το πιο αποτελεσματικό βήμα που θα συμβάλει στη λύση του Κυπριακού. Δεν αναγνωρίζουμε καμία άλλη επιλογή. Παρά τις κόκκινες γραμμές της κάθε πλευράς, Αθήνα και Άγκυρα με τις δηλώσεις των ηγετών τους εξέφρασαν τη βούληση για ήρεμα νερά σε θάλασσα και στεριά, αφήνοντας πίσω το κακό παρελθόν. Don't get me wrong. Our main difference over the delimitation of our maritime zones in the Aegean and the Eastern Mediterranean is extremely important. It remains, but it can be resolved in accordance with international law and in particular the United Nations Convention on the Law of the Seas and in the spirit of good neighborly relations. Επίσης, ανέφερε τα θετικά βήματα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για την ομαλοποίηση των σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και ότι οι δύο χώρες θα πρέπει πλέον να εστιάσουν στις προκλήσεις του μέλλοντος. Θετικά νέα προσδοκά στις 7 Δεκεμβρίου ο Τούρκος Πρόεδρος μετά τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Στόχος μας είναι να διαλύσουμε την προβληματική ατμόσφαιρα στο Αιγαίο και η προσέγγιση του Μητσοτάκη είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά το πιο σημαντικό βήμα για εμάς αυτή τη στιγμή θα είναι η Σύνοδος Κορυφής στη Θεσσαλονίκη. Η Σύνοδος Κορυφής της Θεσσαλονίκης θα είναι ένα σημαντικό άλμα μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας. Ως Τουρκία και Ελλάδα πρέπει να μείνουμε μακριά από βήματα και συζητήσεις που θα βλάψουν το περιβάλλον εμπιστοσύνης. Στην ομιλία του χθες στον ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου για το μεταναστευτικό, ζητώντας κοινή αντιμετώπιση. This issue is not going to go away. That is why preventing departures must be the starting point. We must break the business model of the traffickers and the networks if we are to stop people from embarking on such dangerous journeys. Στην Αθήνα, η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται για Κύπρο και ελληνοτουρκικά. Για μας, για το ΠΑΣΟΚ, ήρεμα νερά, θετικό κλίμα και μια Τουρκία που σε όλα τα διεθνή φόρουμ προπαγανδίζει τη διχοτόμηση της Κύπρου και την αναγνώριση του ψευδοκράτους δεν πάνε μαζί. Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι. Όπως φαίνεται, δρομολογούνται επικίνδυνες εξελίξεις για κυριαρχικά μας δικαιώματα στο όνομα των αναγκαίων υποχωρήσεων.